Ένα κάθισμα. Το πήρα και κάθισα. Σε αυτό κάθομαι τώρα. Δεν θα σηκωθώ ποτέ από αυτό. Σύνερθε! Δεν θα φάμε όλη τη νύχτα. Ξέρεις που βρίσκεσαι. Στο δωμάτιό μου δεν βρίσκεσαι σε σιδηροδρομικό σταθμό. Κατάλαβες τι σου είπα. Κατάλαβες τι σου είπα. Εδώ μέσα είναι πραγματική όαση. Είναι το μοναδικό δωμάτιο σε αυτό το σπίτι όπου μπορείς να βρεις τα πιο ετερόκλητα πράγματα. Το μοναδικό. Κομπρίς. Κομπρέντε. Το πιέσες. Είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις να κατεβούμε μαζί το βουνό. Το όνομά μου είναι Withers. Είμαι εδώ ή κάπου εδώ τριγύρω. Με παρακολουθείς. Όλα αυτά είναι verboten. Βρίσκεσαι σε μια πολύ αρρωστημένη περιοχή, πυγμάκια μου. Ρίξε όλο το βάρος στο αριστερό πόδι για να μπορείς να κινείς πιο εύκολα τα χέρια σου. Χοροπίδα συνέχεια. Ο παλιός χορός Fox Trot είναι η συνηθισμένη αντίδραση. Αλλά δεν σου μιλάω για αυτού του είδους αντίδραση. Όπως δεν σου μιλάω και για οποιοδήποτε άλλο είδους αντίδραση. Πάνω οι σκλάβοι. Πάνω οι σκλάβοι. Πάνω οι σκλάβοι. Πάνω οι σκλάβοι. Αυτός εδώ είναι ένας χώρος με όντα που άνθρωποι κατεβαίνουν σκάλες. Όντα που επιδίδονται σε ρυθμικές κινήσεις ακροβάτη. Πλάγια χτυπήματα. Πλάγια χτυπήματα. Ρουλέτες, κομμάτια από μακαρόνια, κρεατόπιτες μέσα σε πορτόδι μαγιονέζα, έναν καταιγισμό από κόπρανα, ανυπόστατες αισχρολογίες κι ό,τι όλα άσχετο βάζει ο νους. Αισχρολογίες, μακαρόνια, κόπρανα, μαγιονέζα, αισχρολογίες, μακαρόνια, κόπρανα, αισχρολογίες, μακαρόνια, κόπρανα, κόπρανα, κόπρανα. Με παρακολουθείς. Με παρακολουθείς. Όλα αυτά κάπου οδηγούν. Είναι μπροστά σου και πίσω σου. Εγώ είμαι η μοναδική σωτηρία για τη θεία κάρη που αναζητάς. Να προσέχεις που πηγαίνεις. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Μην αφήνεις την κατάσταση να μου πιάσει. Προσοχή στη μούχλα. Προσοχή στη μούχλα. Νιώσε την ένταση, νέε μου. Νιώσε την! Νιώσε την! Κοίταξε με! Και το κοίταξα! Μητέρα! Μητέρα! Ήταν σαν να κοίταζα σε ένα λάμπο με λιωμένη λάβα! Ένα βλέμμα που ήταν ακριτό! Είμαι άρρωστη! Μητέρα! Είχα μια εξαιρετικά αμήχανη συνάντηση! Μια εξαιρετικά δυσάρεστη συνάντηση με αυτόν που ονομάζεται κύριος Withers! Θα μου δώσεις τη συμβουλή σου! Είμαι άρρωστη! Γυρνά κοντά μου! Περιμένω.
ποτέ μου δεν το έκρυψα. Όμως έπρεπε να συγκρατώ τον εαυτό μου. Να κρατάω γερά το κανένα εδώ παθόν. Γι' αυτό γιατί η ουσιαστικότερη κλίση μου είναι στη θρησκεία. Υπήρξα από πάντα βαθύτατα θρησκευόμενος. Καταλαβαίνεις τι ένταση δημιουργεί αυτό στην ψυχή μου. Ζω σε μια συνεχή πνευματική, σωματική και ψυχολογική ένταση. Είναι πνιγυρή αυτή η πειθαρχία που επιβάλλω στον εαυτό μου. Η λαδενία μου έρχεται σε πλήρη αντίθεση σε αυτό που θέλω πραγματικά να είμαι. Να βρίσκομαι στον δρόμο του Θεού. Όπως βλέπεις, με μεγαλώσω όμως και θα μπορούσα να λιώσω να νεαρώνει σαν και σένα ως το θάνατο. Και εννοώ το θάνατο του έρωτα. Εννοώ το θάνατο του έρωτα. Όμως όλες αυτές μου τις επιθυμίες τις κρατάω δεμένες χειροπόδαρα. Και τα καταφέρνω καλά, γιατί είμαι αστυνομικός στο επάγγελμα. Επίσης, θεωρώ μεγάλης εκτίμησης τόσο στο σώμα της αστυνομίας, όσο και στο σώμα της εκκλησίας. Ο μόνος χώρος όπου δεν φέρω μεγάλης εκτίμησης είναι αυτό το σπίτι. Χέστηκαν για μένα. Υπάρχουν πολλές γυναίκες εδώ μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό γουστάρω εσένα, φίλε. Εκτός από το γεγονός ότι σε γουστάρω και αλλιώς. Γι' αυτό γουστάρω εσένα, φίλε. Εκτός από το γεγονός ότι σε γουστάρω και αλλιώς. Γι' αυτό γουστάρω εσένα, φίλε. Εκτός από το γεγονός ότι σε γουστάρω και αλλιώς. Όλες αυτές οι γυναίκες εδώ μέσα με βλέπουν σαν να είμαι νεπρός. Αν και υπήρξα συγγενής τους κατά κάποιον τρόπο. Αν και υπήρξα συγγενής τους κατά κάποιον τρόπο! Τι! Τι είπε οι γενείς τους, τι είπε οι γενείς τους, τι, ποιος οι γενείς τους. Η Λέντε Βίτερς είναι η μητέρα ή αδερφή τη Τζέιν. Αν ισχύει είτε το ένα είτε το άλλο, γιατί δεν φωνάζουν για τη Τζέιν. Λέντε Βίτερς. Αλλά μπορεί και να τη φωνάζουν, ε. Ποιος σας έρθει. Επίσης, η κυρία Βίτερς θα μπορούσε να είναι και αυτή, Λέντε, ε. Αν είναι έτσι. Ο κύριος Βίτερς τι είναι και ποιος Βίτερς είναι τέλος πάντων, εννοώ τι σχέση έχει με τους άλλους Βίτερς και ποιος είναι ο Ρίλεϊ! Όμως, αν με βρίσκεις κάπως κατάπληκτο, ανήσυχο, μπερδεμένο, αβέβαιο και φοβισμένο, να ξέρεις πως είμαι και ικανοποιημένος. Η ζωή μου έχει σχήμα. Το σπίτι έχει ζεστή ατμόσφαιρα, όπως ήδη θα κατάλαβες. Και όπως σίγουρα θα διαπίστωσες από όσα σου έχω γράψει, μπορώ και μιλάω ελεύθερα σε όλους τους ένικους. Εκτός από τον κύριο Withers, τον οποίο κανένας δεν μιλάει και κανένας δεν αναφέρεται, γιατί σίγουρα συντρέχει κάποιος λόγος. Εγώ σπάνια βγαίνω από το σπίτι. Φαίνεται πως κανείς δεν πολύ βγαίνει από το σπίτι. Ο Ρίλεϊ βγαίνει, αλλά σπάνια. Θα πρέπει να είναι της μυστικής αστυνομίας. Η Τζέιν συνεχίζει να διαβάζει πολύ τα μαθήματά της. Αν και προφανώς δεν πηγαίνει σχολείο. Ούτε η Lady Withers βγαίνει ποτέ από το σπίτι. Δέχεται μόνο επισκέψεις. Αυτά είναι τα βήματα που ακούω στη σκάλα της νύχτας, μητέρα. Αποφάσισαν να μου βγάλουν παρατσούκλι. Με φωνάζουν Μπομπο. Ακόμα στα αυτιά μου, προσευχές όπου εξέχουν.
ξέρει τον πόθο σου. Δεν πέθανα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτα αληθινό. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λέω ψέματα. Σε παραπλανώ, σε κοροϊδεύω, παίζω μαζί σου. Αυτό κάνω. Διότι είμαι μικρός. Σου γράφω από τον τάφο μου δύο κουβέντες για να θυμηθούμε τα παλιά. Κρατήσουμε μια επαφή. Ένα γεια σου από το έργο σου. Ένας τελευταίος ασπασμός. Μπορεί αυτό να μην το επαναλάβω ποτέ. Άλλωστε, δεν έχω πολλά να πω. Είναι μεγάλη προσπάθεια. Γιατί να κάνω τον κόπο. Για χάρη σου, υποθέτω. Επειδή ήσουν τόσο ιστορικός Θεός. Χαμογελάω ξαπλωμένο σε αυτό το γυάλινο τάφο. Ξέρεις γιατί το λέω γυάλινο? Γιατί μπορώ και βλέπω έξω. Με πολύ αγάπη για μένα. Συνέχισε να είσαι καλά. Για να είμαι ειλικρινής, μόνο ένα πράγμα με απασχολεί. Ενώ γενικά υπάρχει απόλυτη σιωπή. Απόλυτη σιωπή όλες τις ώρες. Εγώ εξακολουθώ να ακούω καμιά φορά ένα σκυλί να γαυγίζει. Το ακούω αυτό το σκυλί. Με τρομάζει τόσο πολύ. Σε ψάχνει η αστυνομία. Μην ξεχνάς πως είσαι κάτω από 21. Άρα ανήλικος. Έχω δώσει λεπτομέρειες περιγραφή σου σε όλα τα όργανα. Με βεβαίωσαν πως δεν θα ησυχάσουν μέχρι να σε βρουν. Εγώ τους είπα πως πιστεύω πως έχεις πέσει στα χέρια ανθρώπων του υποκόσμου που σε μεταχειρίζονται σαν αξινική πόρνη. Στην έναρχη κατάθεσή μου δήλωσα πως ποτέ δεν υπήρξε δυνατός χαρακτήρας. Είναι εμφανώς ευάλωτος σε κάθε είδους ποταπή φιλοφρόνηση, αλλά και κολακία. Οι γυναίκες υπήρξαν η καταστροφή του από τότε που ήταν παιδί. Δεν ξεχνάω την Φρανζουάζ, τη Γαλλίδα Καμαριέρα, ούτε και την απέσια δεσποινίδα Καρμάικολ που κρυβόταν πίσω από την ιδιότητα της γκουβερνάντας. Θα σε βρουν, αγόρι μου. Θα σε βρουν. Θα σε βρουν. Και τότε μην περιμένεις κανένα έλεος. Μητέρα! Σε σένα, μητέρα. Γυρίζω για να σας σφίξω στην αγκαλιά μου. Γυρίζω σπίτι. Έρχομαι για να αγκαλιάσω και τον γέρο πατέρα μου. Πού είναι ο γέρο πατέρας μου? Τον έψαξα σε όλα τα γνωστά μέρη. Σε όλα. Μη μου πεις ότι έφυγε από το σπίτι. Αποκλείεται. Μητέρα, δεν τον βρίσκω τον πατέρα μου. Μητέρα, μη μου πεις ότι έφυγε στην ηλικία του. Αδύνατον, μητέρα. Μητέρα. Τι θα με κάνεις, μητέρα! Μάθε κάτι, αγάπη μου. Είμαι έτοιμος να γυρίσω κοντά σου, μητέρα. Έχω πολλά να σου πω. Θα σε ξεχάσω. Γιατί μόνο